Είναι τέτοια η επιμονή σας, η πρεμούρα σας, να υπηρετήσετε τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων, που δεν διστάζετε να κάνετε κουρελόχαρτο στην κυριολεξία ακόμη και το δικό σας το Σύνταγμα. Αποδεικνύοντας τελικά, και αυτό το λέμε όχι για σας, το λέμε για τους εργαζόμενους, για το λαό που παρακολουθεί, για την κατεύθυνση που πρέπει να έχει ο αγώνας και οι πάλι του σήμερα, ότι ακόμη και οι όποιες θετικές διατυπώσεις υπάρχουν σε ένα αστικό σύνταγμα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά διακηρύξεις που μπορούν να πεταχτούν στο καλάθι των αχρήστων για να υπηρετηθούν οι ανάγκες αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Αυτό κάνετε σήμερα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο παραβιάζει βάναυσα το άρθρο 22 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει τη συλλογική αυτονομία και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, και το άρθρο 23 παράγραφος 1 και 2 που κατοχυρώνει τη συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα στην απεργία. Δικαίωμα που ήδη έχει υπονομευτεί όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα οι 9 στις 10 απεργίες να κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που προσθέτουν νέα μεγάλα τεράστια εμπόδια στην άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23 του Συντάγματος, δίπλα σε όσα εμπόδια ήδη υπήρχαν από την νομοθεσία των προηγούμενων κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζοντας τους νόμους για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, την υπουργική απόφαση του 2012 που έκανε αρμοδιότητα του Υπουργού Εργασίας τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, υπουργική απόφαση του 2012 που έγινε νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και τον απεργοκτόνο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για την απεργία στα πρωτοβάθμια σωματεία. Τα νέα εμπόδια που τίθενται με την ποινικοποίηση ουσιαστικά της απεργίας, με το ηλεκτρονικό μητρό συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τις διώξεις σε βάρος των συνδικαλιστικών στελεχών που έχουν διπλό χαρακτήρα, δίωξη είτε με τη μορφή της απόλυσης για σπουδαίο λόγο όπως λέτε, είτε με τη μορφή της αστικής ευθύνης αν αυτοί οι εργαζόμενοι μπουν μπροστά να υπερασπιστούν την απόφαση για μια απεργία, με την αναστολή των διαπραγματεύσεων αν ασκηθεί αγωγή σε βάρος διαιτητικής απόφασης, με την προληπτική απαγόρευση της απεργίας, δηλαδή με την κατάργηση της δυνατότητας σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια όργανα να στηρίζουν την απόφαση της απεργίας μιας πρωτοβάθμιας οργάνωσης, με το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης παρουσίας και με την ατομική σύμβαση για το ωράριο. Όλα αυτά και πολλά άλλα εξασθενίζουν έως εξαφανίζουν τη διαπραγματευτική θέση των εργαζομένων, έστω αυτή που υπήρχε και είχε κατακτηθεί με τον νόμο 1264 του 1982, και μετατρέπουν τη σχέση εργαζόμενο-εργοδότη σε μια απλή ιδιωτική διαφορά. Αυτή είναι η μεγάλη τομή που γίνεται σήμερα στο εργατικό δίκαιο. Δεν μιλάμε πλέον για συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 22. Μιλάμε για ένα στημένο παιχνίδι με όλα τα όπλα από τη μεριά της εργοδοσίας. Μονά ζυγά υπέρ των εργοδοτών. Κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις. Πιο συγκεκριμένα, άρθρο 83 για την καταχώρηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ηλεκτρονικό μητρό αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση συνταγματικών τους δικαιωμάτων, όπως είναι η συλλογική διαπραγμάτευση, η υπογραφή συλλογικής σύμβασης, η προκήρυξη απεργίας. Παρά το γεγονός ότι και σήμερα υπάρχει αυστηρός δικαστικός έλεγχος του συνδικαλιστικού κινήματος από τη συγκρότηση συνδικαλιστικών οργανώσεων, από την λειτουργία, από τις αρχαιρεσίες, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ίδιος ο εσωτερικός έλεγχος των οργάνων του συνδικαλιστικού κινήματος από τους ίδιους τους εργαζόμενους μέλη τους, εσείς έρχεστε
να προσθέσετε και το Μητρό, ένα εκτεταμένο δηλαδή ηλεκτρονικό φακέλωμα συνδικάτων και συνδικαλισμένων εργαζομένων στα χέρια του κράτους και της εργοδοσίας, και μάλιστα αυτό το θεωρείτε ως προϋπόθεση για την άσκηση συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μια επιχείρηση, κύριε Πρόεδρε, κλείστε το. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μια επιχείρηση ανώνυμων μετόχων και ανώνυμων μετοχών θα μπορεί να παίρνει όποια μέτρα θέλει εναντίον των εργαζομένων, αλλά ένας εργαζόμενος που θα θέλει να αντισταθεί σε αυτά τα μέτρα θα πρέπει να φακελώνεται εφόρου ζωής. Αυτό κάνετε. Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία υπονομεύεται η ζωντανή διαδικασία και λειτουργία των γενικών συνελεύσεων. Οι γενικές συνελεύσεις των συνδικάτων είναι όργανα, είναι συλλογικά όργανα. Δεν είναι πλατφόρμες και social media, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Είναι όργανα όπου οι εργαζόμενοι συμμετέχουν συλλογικά, συλλογικά αποφασίζουν, συλλογικά αντιπαρατίθεται και παίρνουν τις αποφάσεις τους. Στον απεργοκτόνο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτεται λοιπόν και την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Με αποτέλεσμα ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα να τίθεται σε αμφισβήτηση ακόμη και για τεχνικούς λόγους. Σε μια νόμιμη γενική συνέλευση, όπου η απόφαση λαμβάνεται με την προβλεπόμενη απαρτία, λαμβάνει χώρα μυστική ψηφοφορία, η απόφαση μπορεί να πάσχει μόνο από το γεγονός της έλλειψης δυνατότητας συμμετοχής λόγω βλάβης του δικτύου. Προστασία του δικαιώματος στην εργασία. Με τη νέα ρύθμιση, η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει απεργία υποχρεούται να προστατεύει τον δικαίωμα των εργαζομένων οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην απεργία, την απεργοσπασία δηλαδή, και να παρέχουν αυτοί χωρίς εμπόδιο και ιδίως χωρίς την άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας. Με αυτή τη ρύθμιση, η συνδικαλιστική οργάνωση καθίσταται υπόλογη για πράξεις τρίτων, ακόμη και προβοκατόρων, με συνέπειες καταλυτικές για το απεργιακό δικαίωμα. Εισάγεται την αντικειμενική ευθύνη. Και σε ποιο άλλο νομοσχέδιο το κάνατε αυτό? Το κάνατε στο νομοσχέδιο για τις συναθρήσεις την αντικειμενική ευθύνη. Δηλαδή, πρωτοπόροι εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, θα σέρνονται στα δικαστήρια, θα εξοντώνονται ηθικά, οικονομικά, επειδή πήγαν μπροστά να περιφρουρήσουν το δικαίωμά τους στην απεργία. Άρθρο 94 και άρθρο 95. Αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις και ο δημόσιος διάλογος. Ενώ με το άρθρο 95 για το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας, στην ουσία μετατρέπεται για αυτούς τους χώρους την απεργία σε μια συμβολική πράξη. Όταν ακόμη και το άρθρο 23 του Συντάγματος για αυτές τις επιχειρήσεις, αρνητική διάταξη του Συντάγματος, όμως την παραβιάζεται ακόμη και αυτή, η οποία λέει ότι οι περιορισμοί δεν μπορούν να φτάνουν ως την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής τους. Με τα άρθρα 96-99 μπορούν να εγερθούν νομικά ζητήματα για προσβολή διαιτητικών αποφάσεων και να ανασταλεί ισχύς υπογεγραμμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δηλαδή, κατάφορη παραβίαση του άρθρου 22 παράγραφος 2 που προστατεύει τη συλλογική αυτονομία, καθώς στερεί τους εργαζόμενους από την εφαρμογή συλλογικής ρύθμισης των όρων αμοιβής και εργασίας. Και τελειώνω με το εξής. Άρθρα 59 και άρθρα 63. Διευθέτηση και εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας. Στο άρθρο 22 του Συντάγματος προβλέπεται ότι με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις συναπτώμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Πλέον, δίπλα στον κατώτατο μισθό που ήδη καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, και τα ζητήματα του ωραρίου και του χρόνου εργασίας θα εξαιρούνται των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων. Και τι θα μένει λοιπόν πλέον να ορίζουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις, όταν τα δύο βασικά ζητήματα, ο μισθός, ο κατώτατος μισθός και το ωράριο, θα μπορούν να καθοριστούν είτε με απόφαση του Υπουργού είτε με ατομική σύμβαση. Και τελειώνω με το εξής.
Αυτές τις μέρες προκλήθηκαν μεγάλες αντιδράσεις και σωστά για ένα συνέδριο, κύριε Υπουργέ. Για ένα συνέδριο σκοταδισμού διαφόρων εμπόρων στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δήθεν για το ζήτημα της υπογονιμότητας. Με καλεσμένο το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, διάφορους σελέμπριτες, παπάδες και ούτω καθεξής. Για πείτε λοιπόν, πώς προστατεύεται η οικογενειακή ζωή, η μητρότητα, τα παιδιά, που υποτίθεται προστατεύει το άρθρο 21 του Συντάγματος, όταν καταργούνται τα όρια μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, όταν καταργείται ο ελεύθερος χρόνος, όταν ελαστικοποιείται ακόμη και η ελαστική μερική απασχόληση και όταν καταργείται η κυριακάτικη αργία. Τι αποδεικνύουν όλα αυτά? Αποδεικνύουν όχι μόνο τον αντεργατικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, αυτό είναι δεδομένο και το αναγνωρίζουν όλοι. Αποδεικνύουν την υποκρισία της δημοκρατίας σας. Την υποκρισία της δημοκρατίας σας, ότι μιλάμε για μια ομή, κοινική και απροκάλυπτη δικτατορία του κεφαλαίου.